Okay. Καλησπέρα. Απόψε θα μιλήσουμε λίγο για την εθνική γιορτή της Θεού. Ο Βαγγέλης θα μιλήσει λίγο εβδομάδα. Θα με το γιατί η εθνική γιορτή είναι στις 25 Μαρτίου. Νομίζεις η συζήτηση για την εθνική γιορτή. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, ναι. Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα. Ναι. Να πούμε ότι οι ημερομηνίες οι οποίες ερίζουν για την εθνική εορτή, την εορτή αυτή της Επανάστασης του 21, είναι βέβαια η 24η Φεβρουαρίου του 1821, η οποία, κατά την οποία ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης κήρυξε την Επανάσταση στο Ιάσιο της Ρουμανίας, στις παραδουνάβιες, δηλαδή ηγεμονίες του Οθωμανικού Σουλτανάτου τότε. 25 Μαρτίου είχαμε την τη γνωστή κήρυξη της Επανάστασης από τον παλαιό πατρόν Γερμανό. Πριν όμως από τις 25 υπάρχουν οι 21η και 23η Μαρτίου. Έχουμε δηλαδή γεγονότα που έχουν σχέση, για παράδειγμα, με την απελευθέρωση της Καλαμάτας, 23 Μαρτίου, με την εξέγερση στη Βοστίτσα, Ανδρέας Λόντος, την ίδια μέρα. Και βέβαια στα Καλάβρητα η γνωστή πρώτη, τέλος πάντων, στο Μοριά κίνηση στις 21 του μηνός Μαρτίου του 1821. Αυτή λοιπόν η επιλογή της γιορτής της επετείου του 1821 αποφασίστηκε το 1838. Επί όθωνα, δηλαδή 17 χρόνια μετά την Επανάσταση, την κήρυξη της Επανάστασης, μέχρι τότε υπήρχαν γενικές, θα λέγαμε, επέτειοι, χωρίς μια συγκεκριμένη ημερομηνία, και ήταν η Βαβαρή, ήταν δηλαδή το βαβαρικό κατεστημένο στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο που αποφάσισε να επιλέξει την 25η Μαρτίου. Η άλλη ημερομηνία που δεν αναφέραμε πριν, βέβαια, είναι η ημερομηνία της έλευσης του Καποδίστρια στην Ελλάδα και της ανακήρυξης ανεξάρτητου κράτους, δηλαδή της δημιουργίας, δηλαδή της ανεξάρτητης Ελλάδας de facto και de jure, όταν ήρθε ο Καποδίστρια στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1827. Αυτή λοιπόν η απόφαση των Βαβαρών, επί Βαβαρών, να επιλεγεί 25η Μαρτίου αναλύεται ως εξής. Η επέτειος της, η μέρα της 25ης Μαρτίου είναι η μέρα του Ευαγγελισμού. Είναι μια θρησκευτική εορτή. Αποφασίστηκε λοιπόν να επιλεγεί η ημερομηνία αυτή σε σχέση με την με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό κτλ. Κτλ. Επειδή συνδύαζε και τα δύο στοιχεία. Συνδύαζε δηλαδή την εθνική διάσταση και τη θρησκευτική. Τώρα, γιατί πρέπει να συνδυάζει την εθνική και θρησκευτική διάσταση? Διότι εδώ μπαίνουμε τώρα πια στο παρασκήνιο, στα γενικά, εν πολύ σαν χαρτογράφητα νερά της έρευνας. Είναι γιατί, διότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από τους λεγόμενους αναθεωρητές, από την αναθεωρητική ιστορική σχολή, για την Επανάσταση του 21, για το κατά πόσο ήταν μια επανάσταση η οποία ήταν αποκλειστικά ελληνική, δηλαδή γρεκική από γρεκόφωνους κτλ., ή αν ήταν μια επανάσταση θρησκευτική, αν δηλαδή ήταν όλοι οι Ρωμιοί των Βαλκανίων, οι οποίοι Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Μολδαβοί, Σέρβοι κλπ. Κλπ. Σε αυτή λοιπόν την διαφοροποίηση που υπάρχει και μια σύγκρουση, θα λέγαμε, ιδεολογιών, η οποία δεν προβάλλεται πλέον. Υπήρχε βέβαια την εποχή της Επανάστασης, υπήρχε προεπαναστατικά, υπήρχε την εποχή του Καποδίστρια και άρχισε να φθήνει και να εξαφανίζεται μετά την δολοφονία του Καποδίστρια και την έλευση των Βαβαρών. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια,
τονίστηκε πάρα πολύ η εθνική διάσταση της Επανάστασης. Και αυτή η εθνική διάσταση μονοπόλησε και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε σήμερα την κληρονομία αυτή, την ιδεολογική. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι στην Επανάσταση του 1921 ξεσηκώθηκαν διάφοροι λαοί. Δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, οι Γρεκοί δηλαδή, αλλά όλοι οι Ρωμιοί, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και ο Υψηλάντης από το Ιάσιο ακριβώς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην Επανάσταση του 1921 κεντρικό φυλετικό στοιχείο, το κεντρικό φυλετικό και πολιτισμικό στοιχείο το οποίο πρωτοστάτησε στις διεργασίες αυτές ήταν το γρεκικό, το ελληνικό, όπως άρχισε να λέγεται τη δεκαετία του 1830 και μετά. Επομένως το ελληνικό στοιχείο, το γρεκικό, είναι αυτό που πρωταγωνίστησε. Και αυτό φαίνεται και από τη φιλική εταιρεία και από από τους πρωταγωνιστές, τέλος πάντων, που πρωτοστάτησαν στην επανάσταση αυτή. Ωστόσο, υπήρχαν παρόμοιες κινήσεις και φιλετικές και θρησκευτικές εντός κύκλων άλλων λαών, Βλαδιμιρέσκου κλπ. Κλπ. Επομένως, η Μαυροβουνιώτης σε σερβικό πλαίσιο κλπ. Κλπ. Αυτή λοιπόν η πολύπλευρη και φιλετική και θρησκευτική διάσταση της Επανάστασης του 1921 έχει απασχολήσει την έρευνα για το κατά πόσο αυτοί που κάναν την Επανάσταση απέβλεπαν στο να ιδρύσουν μια ανεξάρτητη Ελλάδα ή αν απέβλεπαν στο να ιδρύσουν ένα καινούριο Βυζάντιο. Δηλαδή την αναγέννηση του πάλι με χρόνια του Βυζαντίου, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Είναι γνωστό ότι ο όρος Γρεκός και Έλληνας, πώς δηλαδή αυτό προσδιορίζονταν οι Γρεκόφωνοι, οι Ρωμοί της κυρίως Ελλάδας και της ευρύτερης Βαλκανικής εκείνη την περίοδο κλπ. Κλπ. Σε αυτή λοιπόν τη σύγκρουση που υπήρξε, υπάρχει επίσης η ίδια διάσταση και μεταξύ, σε ιδεολογικό πλαίσιο, μεταξύ Ρίγα και Κοραή. Δηλαδή ο Κοραής ήταν ο κατεξοχήν εθνοκεντρικός διανοούμενος. Ο Ρίγας ήταν εκείνος ο οποίος πρέσβευε ασφαλώς την αναγέννηση της Ελλάδας, αλλά την πρέσβευε εντός ενός πλαισίου, θα λέγαμε, κυρίως, να το πούμε, θρησκευτικού, πολυφιλετικού, πολυσυλλεκτικού. Είναι η λεγόμενη χάρτα του Ρίγα, είναι η λεγόμενη Βαλκανική Συνομοσπονδία, είναι ουσιαστικά το Νέο Βυζάντιο, όπου εκεί κύριο στοιχείο είχε η θρησκεία, δηλαδή η χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία, η οποία εδρούσε ως ενωτικός παράγοντας των διαφόρων λαών στη Βαλκανική, στην Οθωμανική Ρούμελη, δηλαδή στις ευρωπαϊκές κτήσεις των Οθωμανών εκείνη την περίοδο. Να πούμε κάτι άλλο, ότι επειδή μιλούν πολύ για τουρκοκρατία, ο σωστός όρος είναι Οθωμανοκρατία, δεν είναι τουρκοκρατία. Η Τουρκία, ως πολιτικός όρος, όπως και η Ελλάδα, έτσι. Η Ελλάδα είναι ένας κοινοφανής όρος πολιτικά, που υπάρχει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αλλά στην περίπτωση της Τουρκίας, η Τουρκία υπάρχει ως πολιτιστικός αυτοπροσδιορισμός, με πολιτικό πλαίσιο, σε πολιτικό πλαίσιο, από το 1923 επίσημα, από το 1908, μετά το πραξικόπημα των Νεοτούρκων εναντίον του Οθωμανού Σουλτάνου Αμπντουλχαμίδ II. Επομένως, όσοι μιλούν για τουρκοκρατία, απλά δρούνε και σκέφτονται αναχρονιστικά. Οι ίδιοι οι Οθωμανοί αυτοπροσδιορίζονταν Οθωμανοί, όχι μόνο ως δυναστεία, αλλά και ως υπήκοοι. Μουσουλμάνοι δηλαδή, Οθωμανοί υπήκοοι. Πριν την έλευση του διαφωτισμού, το σημείο αναφοράς της πολιτιστικού και πολιτικού αυτοπροσδιορισμού των διαφόρων λαών στα διάφορα βασίλεια, αυτοκρατορίες και σουλτανάτα, σε χριστιανικό και ισλαμικό πλαίσιο αντίστοιχα, ήταν η θρησκεία και όχι η φυλή. Ήταν δηλαδή πρώτα χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Ιουδαίοι κλπ. Και κατεδευτερευόντως ήταν χριστιανοί, Γρεκοί ή Έλληνες αργότερα, το 19ο αιώνα, και οι μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί Έλληνες, Σέρβοι, Σλάβοι, Βούλγαροι κλπ. Ή Παλαιστίνη κλπ. Και σε επίπεδο μουσουλμανικό ήταν όλοι μουσουλμάνοι και δευτερευόντως
τουρκόφωνοι, αραβόφωνοι κλπ. Κλπ. Ή κουρδόφωνοι κτλ. Αυτή λοιπόν η έλευση του διαφωτισμού έφερε τον εθνικισμό, την εθνογένεση, η οποία εθνογένεση έφερε την πολιτική, την εθνική διάσταση στον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό των συλλογικοτήτων. Με διάφορες συνέπειες που δεν θα τις αναλύσουμε επί του παρόντος, μπορούμε να τις πούμε στη συζήτηση που θα κάνουμε σε λίγο. Ναι. Επομένως, στην Επανάσταση του 1921 υπάρχουν τα δύο αυτά στοιχεία, το εθνικό, το θρησκευτικό καταρχήν και το εθνικό. Το εθνικό κυρίως εστιάζεται στην ελίτ των επαναστατών, δηλαδή στους εμπόρους, στους διανοούμενους, στην πλειονότητα δηλαδή, οι οποίοι ταυτίζονται με τα δίκτυα, τα εμπορικά και τα χρηματοπιστωτικά που δομήθηκαν στην κεντρική Ευρώπη και στη δυτική Ευρώπη, κυρίως μετά την επανάσταση, τη Βρετανική Επανάσταση του 1689 και κατόπιν μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, την ίδια περίοδο, όταν θα λέγαμε σταθεροποιήθηκε το σύνορο μεταξύ Οθωμανών και Χριστιανών στην κεντρική Ευρώπη, τότε άνοιξε ο δρόμος του εμπορίου και μέσα από το δρόμο του εμπορίου πέρασαν οι λεγόμενες ιδέες του διαφωτισμού, που ήταν ιδέες μέσω δικτύων μασονικών, πρέπει να τονιστεί αυτό, με επίκεντρο το Παρίσι και τη Βιέννη, κυρίως και το Λονδίνο ασφαλώς. Και η Βρετανική και η Γαλλική στο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, πρωταγωνιστικό ρόλο θα λέγαμε. Η Βιέννη γεωγραφικά ήταν εξίσου σημαντική, διότι εκεί συναντώνται όλοι οι έμποροι κτλ. Και οι έμποροι μετά σε συνεργασία με τους τραπεζίτες, με το τραπεζικό σύστημα, προήγαγαν και προώθησαν το διαφωτισμό και την εθνογένεση των διαφόρων λαών ως στοιχείο, θα λέγαμε, διασπαστικό των αυτοκρατοριών και του Σουλτανάτου, ούτως ώστε να δημιουργηθούν έθνη κράτη με γεωπολιτική διάσταση, διότι κατακαιρματίστηκε ο χώρος και δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα. Σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε τότε, η ελίτ, η οικονομική του γρεκόφωνου κόσμου, ελληνόφωνου, η γρεκική ελίτ που πήγε στην Ευρώπη για να εμπορευτεί και ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού, μετατράπηκε από γρεκική πολιτιστικά, δηλαδή χριστιανή ορθόδοξη γρεκόφωνη ελληνόφωνη, σε ελληνική, δηλαδή εθνοκεντρική ελίτ, η οποία βάζε πρώτα τη φυλή και μετά τη θρησκεία. Και αυτή η ελίτ ήταν που πρωταγωνίστησε στην ίδρυση της φιλικής εταιρείας. Βέβαια, μέσα στη φιλική εταιρεία υπήρχαν και στοιχεία και οι λεγόμενοι υποστηρικτές της παράδοσης της θρησκείας ή του ρόλου του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας στην αναγέννηση του Βυζαντίου. Ήταν αυτό που ο μέσος κάτοικος χριστιανός ορθόδοξος γρεκόφωνος και μη οραματιζόταν όλους αυτούς τους αιώνες, δηλαδή η έλευση του νέου Κωνσταντίνου, παλαιολόγου, ο οποίος θα ενώσει τους χριστιανούς και θα δημιουργήσει το νέο Βυζάντιο. Αυτή λοιπόν, αυτό το όραμα, το συλλογικό όραμα, ήταν καθαρά νέο-βυζαντινό, δεν ήταν νέο-ελληνικό. Νέο-ελληνικό ήταν αυτό που έγινε η Ελλάδα μετά την εκτέλεση, τη δολοφονία του Καποδίστρια, ναι, επί Βαβαροκρατίας κτλ. Και ουσιαστικά υλοποιήθηκε το όραμα που έθεσε ο Αδαμάντιος Κορέης. Ναι. Όμως πρέπει να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ελίτ των διανομμένων του διαφωτισμού που αναφέραμε πριν και του μέσου κατοίκου, ανθρώπου, του Γρεκού, του Ρωμιού αυτής της χώρας, ο οποίος δεν είχε έρθει ακόμα σε επαφή με αυτήν την εθνοκεντρική αντίληψη. Η εθνοκεντρική αυτή αντίληψη συστηματοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος τη δεκαετία του 1840 με πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή και με την Ελλήνων Χριστομάθεια, το γνωστό του εγχειρίδιο, και τον Στέφανο Βυζάντιο. Εκείνη την περίοδο οι δυο τους γράψαν αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο έμεινε κλασικό καθόλου τον 19ο αιώνα και έθεσε τις βάσεις της νεοελληνικής εθνοκεντρικής αντίληψης, όπως είπαμε πριν. Έχοντας αυτά λοιπόν υπόψη, μπορούμε να καταλάβουμε, να πάμε τώρα στο καθαυτό θέμα της εορτής και να δούμε γιατί επελέγει η 25η Μαρτίου και όχι η 24η Φεβρουαρίου. Γιατί, διότι ο Ιψηλάντης,
πρέσβευε την, ουσιαστικά το νέο Βυζάντιο, όπως και ο Καποδίστριας, ουσιαστικά. Επομένως, μετά την εκτέλεση του Καποδίστρια, και φυσικά και μετά το θάνατο του Υψηλάντη, πιο πριν του Ρήγα, αυτή είναι η ομάδα των, των λεγόμενων νεοβυζαντινών διανοουμένων, νεορωμιών ή Ρωμιών, όπως θέλουμε το λέμε. Αυτή λοιπόν, μετά την, την εκτέλεση του Καποδίστρια και την έλευση των Βαβαρών, ουσιαστικά πέρασαν στο, σε δεύτερο πλάνο, πέρασαν στο, περιθωριοποιήθηκαν η αντίληψη του Νέου Βυζαντίου, παρότι ο μέσος κάτοικος Ρωμιός, γρακόφωνος, όπως είπαμε, που τη δεκαετία του 40 και μετά αυτοπροσδιορίθηκε ως, ως νεοέλληνας, μιλάμε για, καθαρά, για όρους, έτσι, ένιωσε ότι αισθανόταν αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ κοινωνικής βάσης και ελίτ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι γνωστή η στάση της Εκκλησίας σε αυτήν την διαλεκτική, πώς δηλαδή και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης στρεφόταν εναντίον αυτής της εθνοκεντρικής αντίληψης κλπ. Κλπ. Επομένως, δεν μπορούσε να επιλεγεί 24 Φεβρουαρίου, διότι αυτομάτως θα παρέπεμπε σε μια υπεροχή του θρησκευτικού στοιχείου έναντι του εθνοκεντρικού. Δεν θα μπορούσε επίσης να επιλεγεί η έλευση του Καποδίστρια ως επέτειο της, ως επαιτίου της, της Παλιγενεσίας του 1821, για το λόγο ότι ο Καποδίστριας πολιτικά, το είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει, είχε συγκρουστεί με τους Αγγλογάλους και ήταν μια προσωπικότητα, μια θα λέγαμε persona non grata, που μετά την εκτέλεσή της, μετά την εκτέλεσή του, διαγράφηκε από τα κατάστοιχα των χρονογράφων και των ιστορικών για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καποδίστριας, όταν μετά τη δολοφονία του, ταριχεύθηκε και η σωρός του εστάλει στο κτήμα του στην Κέρκυρα, όπου ετάφη και βρίσκεται μέχρι σήμερα εντός του παρεκκλησίου, σε κλειστό χώρο, χωρίς κανείς να είναι σε θέση και χωρίς κανείς να είναι, χωρίς να προβάλλεται μέχρι σήμερα από το ελλαδικό κράτος, και ο τάφος του, το μνημείο του, έτσι, ο τάφος καταρχήν, αλλά και η συμβολή του σε επίπεδο χωροταξικό στην Ελλάδα. Δηλαδή κάποιος διρωτάται, μα καλά, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και είναι θαμμένος σε ένα, στο προσωπικό του κτήμα, χωρίς καν να υπάρχει ένα κοινοτάφιο. Τίποτα, τίποτα. Το έχω δει. Ναι, το έχεις δει. Έχω πάει εκεί, ναι, το έχω δει. Ακριβώς. Και χωρίς να υπάρχει ένα κενοτάφιο, έστω ένα κενοτάφιο, αν όχι ο ίδιος το τάφος, δίπλα στο άγαλμα του, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στο Σύνταγμα. Επομένως, υπάρχει σύγκρουση του Καποδίστρια με τους αντιπάλους του. Οι αντιπαλοί του επικράτησαν και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δομήσει τη Νέα Ελλάδα έκτοτε. Επομένως, δεν θα μπορούσε να είναι ο Καποδίστρια για όλους αυτούς τους λόγους που τους περιγράψαμε και πριν στην προηγούμενη διάλεξη για τη σχέση του και συζήτηση για τη σχέση του με τη δούξα της Πλακεντίας. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, αφαιρώντας, επελέγει η 23 Μαρτίου, γιατί, διότι αν ήταν η Καλαμάτα, στην Καλαμάτα δεν υπάρχει το θρησκευτικό στοιχείο και σε επίπεδο ημερολογίου κτλ. Ο Ευαγγελισμός σε σχέση με την Επανάσταση είναι το κήρυγμα. Το νέο μήνυμα έχει συμβολισμούς και τα λοιπά πολλαπλούς. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και αυτές είναι οι παράμετροι που καθόρισαν την επιλογή της 25ης Μαρτίου, επαναλαμβάνω, το 1838, ως για την επέτειο του 1821. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία απάντηση. Μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις εκεί, ειδικά σε σχέση με τον Ρήγα Φεραίο. Γιατί, όπως είπατε, ο Ρήγας Φεραίος το έχει συνδέσει με την αντίληψη για την επαναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κλπ. Και με την θρησκεία. Αλλά ο Ρήγας Φεραίος όμως προβάλλεται ως διαφωτιστής. Και δηλαδή το όνομα του χρησιμοποιείται για σύμβολο από το κομμουνιστικό νεολαία, από την ρεφορμιστική, δηλαδή από το εσωτερικό, ας πούμε. Που έγινε ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Ακριβώς. Πώς εξηγείται αυτή η... Είναι λίγο μπερδεμένο, έτσι δεν είναι. Ήταν με την θρησκευτική πλευρά,
Ήταν όντως έτσι, δεν ήταν διαφωτιστής. Νομίζει ότι ο Πασκάλης, ο Κιτρομιλίδης, για παράδειγμα, τον προβάλλει ως διαφωτιστής. Ακριβώς. Ο Ρήγας ήταν, πολύ, πολύ κέριο το ερώτημα σου, Γουέν, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι. Ο Ρήγας ήταν η πιο ενιγματική φυσιογνωμία των διανοουμένων του διαφωτισμού και της Επανάστασης. Γιατί, διότι ενώ στα έργα του αναφέρεται στον όρο Ελλάδα, αρχαία Ελλάδα, αναφέρεται στους Έλληνες, είναι η γνωστή χάρτα του Ρήγα με όλους τους συμβολισμούς στην αρχαία Ελλάδα, η οποία όμως χάρτα του Ρήγα περιλαμβάνει και το Βυζάντιο. Ο Ρήγας, λοιπόν, χρησιμοποιούσε μια ορολογία η οποία ήταν αρκετά απατηλή όσον αφορά το κύριο ρεύμα του διαφωτισμού που ήταν εθνοκεντρικό. Δηλαδή ο διαφωτισμός, αυτό που πρέσβευε, ήταν διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, σε επίπεδο πολιτικό πάντα, διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, θρησκείας και κράτους, εν γέννη, και έλευση του τοποθέτηση, ανάρρηση του εθνικού στοιχείου ως πρώτο σημείο αναφοράς στην πολιτικού αυτοπροσδιορισμού των συλλογικοτήτων. Ο Ρήγας, ο οποίος το ήξερε αυτό, το χρησιμοποιούσε εντός διαφωτιστών, ανήκει στον κύκλο των διαφωτιστών φυσικά, ωστόσο διαφοροποιεί το από τον κύκλο των διαφωτιστών όσον αφορά το ρόλο της θρησκείας. Ήταν δηλαδή από τους διαφωτιστές οι οποίοι ο ελληνικός λαός τους λέει συνήθως, όχι τους διαφωτιστές αλλά αυτούς τους τύπους, τις προσωπικότητες που είναι αμφιρέπουσες ως αλλά κάπα, όπως το κάπα είναι έτσι μπορεί να γίνει αντίστροφα δηλαδή. Άρα ο Ρήγας είχε, να μην ξεχνάμε ότι στο Θούριο αναφέρεται στην εξέγερση όλων των λαών και στη δημιουργία αυτής της συνομοσπονδίας, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί βέβαια τον όρο Βυζάντιο, ο οποίος όρος Βυζάντιος ούτως ή άλλως είναι ένας νεολογισμός, όπως ξέρουν και οι Βυζαντινολόγοι κλπ. Ο όρος Ρωμιός είναι αυτός που είναι το σημείο αναφοράς. Ο Ρήγας όμως χρησιμοποιούσε μέσα στο Θούριό του το σύμβολο του Σταυρού. Γι' αυτό και λέει στο Θούριο, ελάτε όλοι με ένα ζήλο ετούτο τον καιρό να κάνουμε τον όρκο επάνω στο Σταυρό. Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμό να βάλουμε εις όλα να δίνουν ορισμό, λέει ο Ρήγας. Επομένως λέει ελάτε να κάνουμε όλοι, δηλαδή όλοι διάφοροι ετερογενείς λαοί, ανεξαρτήτως έθνους, εθνότητας, ελάτε όλοι να κάνουμε τον όρκο επάνω στο Σταυρό. Βάση του νέου κράτους είναι ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία. Ναι. Αυτό ήταν κάτι βέβαια που τον έφερε σε σύγκρουση με τον Κοραή, ο οποίος ναι. Κοραής επιθυμούσε την επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και στα αρχικά και μεσαία, στην αρχή και μέση ηλικία του, επέμενε και για την, θα λέγαμε, την αποχριστιανοποίηση της μελλοντικής Ελλάδας ως ανεξάρτητο κράτος. Βέβαια στην πορεία είδε ότι αυτό δεν γινόταν, οπότε υπήρξε μια μίξη που ονομάστηκε Ελληνορθοδοξία. Η Ελληνορθοδοξία με κύριους, θα λέγαμε, εκπροσώπους τον Παπαρηγόπουλο και τον Καρολίδη, τον Παύλο Καρολίδη και άλλους μαζί, ήταν η μίξη του εθνικού και του θρησκευτικού στοιχείου στον ελληνόφωνο κόσμο, δημιουργώντας αυτό το υβριδικό ιδεολογικό μοντέλο, το οποίο προσπάθησε να παντρέψει αυτές τις δύο αντιθέσεις, ανεπιτυχώς, προσωπική εκτίμηση. Ναι, ναι. Ένα σε σχέση με αυτό που είπες πριν για την συμμετοχή των λαϊκών στρωμάτων, ξέρεις αν οι Αλβανοί, γιατί ήταν πολλοί Αλβανοί επαναστάτες από ό,τι φαίνεται, ξέρεις αν οι Αλβανοί που επαναστάτησαν ενάντια στον Οθωμανική Αυτοκρατορία και μαζί με τους Έλληνες, ξέρεις αν πολλοί από αυτούς ήταν μουσουλμάνοι ή ήταν όλοι χριστιανοί? Κατεξοχήν, πολύ κέριο το ερώτημα, Γουέν, και πάλι, οι Αλβανοί οι οποίοι εξεγέρτησαν ήταν Αρβανίτες, δηλαδή χριστιανοί Αλβανοί. Χριστιανοί. Λοιπόν, επομένως, οι Αλβανοί, οι Σουλιώτες, κλασικό παράδειγμα, αν ερμηνεύσουμε την Επανάσταση του 21 βάσει του εθνοκεντρικού στοιχείου, αν πούμε ότι ήταν μόνο ελληνική επανάσταση, προέκυψε να είναι ελληνική, αλλά δεν ξεκίνησε ως ελληνική αμιγώς, τότε δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς εξεγέρθησαν οι Αλβανοί χριστιανοί.
Διότι αν ήταν εθνοκεντρική, βέβαια οι ίδιοι δεν είχαν οδηγηθεί ακόμα σε εθνογένεση αλβανική, η οποία έχει καθυστερήσει, αλλά σίγουρα οι ίδιοι δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει η εθνογένεση, διότι ερχόντουσαν από τα grassroots, από τις βάσεις, από την κοινωνική βάση, όπως και οι Γρεκοί, έτσι, δηλαδή και οι οπλαρχηγοί, δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει εκείνη την εποχή αυτή η διαφοροποίηση, τι σημαίνει έθνος, ήταν Ρωμιοί. Πίστευαν, ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι και έβλεπαν τους Αλβανούς και τους αλλογενείς ως αδελφούς. Είναι η χριστιανική οικουμένη του Βυζαντίου, η οποία υπήρχε μέχρι και την εποχή του Καποδίστρια. Επομένως, συνδυάζοντας αυτό που είπες, Wayne, με αυτό που είχες αναφέρει πριν με το Ρήγα, σχετικά με την δημοτικότητά του στους κομμουνιστικούς κύκλους, ο Ρήγας, επειδή ακριβώς ήταν πολυσυλλεκτικός και χρησιμοποιούσε μια ορολογία που ήταν αμφίσιμη και ήταν πολύ ενηγματικός και μυστηριώδης διανοούμενος, έγινε αντικείμενο, θα λέγαμε, έγινε δημοφιλής σε πολλούς κύκλους και θρησκευτικούς και κοσμικούς, εκοσμικευμένους. Αποκορύφωμα την δημοτικότητά του στους αριστερούς κύκλους, όπως είπαμε, και της κοινοβουλευτικής και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ναι, ναι. Σε σχέση με αυτό που είπες για τον Καποδίστρια, δεν ξέρω κατά πόσο ξέρετε ότι εδώ στην Αίγινα υπάρχει ένα ρεύμα εδώ στην τοπική κοινή γνώμη που προσπαθεί πολλά χρόνια να αναγνωριστεί η 26 Ιανουαρίου, που είναι η μέρα της ορκομοσίας του Καποδίστρια, ως εθνική γιορτή. Και λίγα χρόνια πριν, νομίζω ότι ήταν 2014, πέτυχαν εν μέρη αυτό το στόχο, γιατί με προεδρικό διάταγμα αναγνωρίστηκε 26 Ιανουαρίου ως εθνική γιορτή τοπικής σημασίας όμως. Δηλαδή μέχρι εκεί αναγνωρίστηκε με προεδρικό διάταγμα ως τοπικής σημασίας, εθνική γιορτή τοπικής σημασίας. Αλλά όμως ο κόσμος εδώ στην Αίγινα όμως περηφανευόταν για αυτό το κατόρθωμα και φυσικά θέλει να αναγνωριστεί ακόμα πιο πολύ. Όχι μόνο Αιγινίτες, δηλαδή ο ιστορικός ο Ανδρέας ο Κούκος είναι της ίδιας απόψης, ο Καζάκης είναι της ίδιας απόψης. Δεν ξέρω αν έχει την υπόψη αυτό, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Ναι, το αίτημα αυτό που έχουν οι Αιγινίτες είναι καθόλου εύλογο, πολύ εύλογο και το υποστηρίζουμε ξεκάθαρα. Και αυτό το αίτημα θα πήγαινε, θα λέγαμε, χέρι-χέρι με το ζήτημα της ουσιαστικά της ανάδειξης του Καποδίστρια στη σύγχρονη Ελλάδα, στην εποχή μας, στο επίπεδο που το αξίζει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική αντίληψη του σήμερα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που μαρτύρησε για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και την ίδρυση, αυτός που ίδρυσε, που οργάνωσε το νέο κράτος, θα έπρεπε να είχε μια καλύτερη μεταχείριση σε επίπεδο συμβολισμών, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα της σημερινής Ελλάδας, στην Αθήνα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα μνημείο του σε κεντρικό σημείο, στο κοινοβούλιο, κοντά στο άγαλμα, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, όπου εκεί να δηλώνεται ξεκάθαρα η σημασία του Καποδίστρια. Αυτή είναι μια προσωπική γνώμη και εκτίμηση. Και πιστεύω ότι είναι, όπως και η επέτειος του 21, είναι μια προσπάθεια ακριβώς των υποστηρικτών της προσωπικότητας και του έργου του Καποδίστρια να υπενθυμίσουν στο κατεστημένο το οποίο κόντρα ο Καποδίστριας και έχασε από αυτό το κατεστημένο, και αυτό το κατεστημένο είναι αυτό που διαμόρφωσε τη Νέα Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα έκτοτε, να καταλάβει ότι τουλάχιστον θα πρέπει να είναι μακρόθυμο και γενναιόψυχο αυτό το κατεστημένο έναντι του Καποδίστρια, διότι ο Καποδίστριας προσέφερε τα πάντα για αυτόν τον τόπο. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καλύψει πολλά θέματα σήμερα και νομίζω ότι για λόγους χρόνου ίσως να πρέπει να σταματήσουμε τώρα την εγγραφή. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ήταν πολύ διαφωτιστικό αυτό που είπατε και νομίζω ότι αυτό
ότι θα προκαλέσει πολύ κόσμο, πολύ ενδιαφέρον γενικά. Οπότε, μακάρι. Ίσως είναι η ώρα να βάλουμε άλλα θέματα. Ο Άρης